Με πρωτοβουλία του Δήμου Άργους, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το βράδυ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου μεγάλη σύσκεψη μεταξύ του Δήμου, φορέων και κατοίκων με θέμα το σχέδιο πόλης. Πριν 4 χρόνια ακριβώς, υπογράφουμε μία σύμβαση η οποία προέβλεπε κτηματογράφηση και καταγραφή όλων των ακινήτων, εφαρμογή του σχεδίου επιχάρτου, τροποποίηση του σχεδίου και στη συνέχεια την πράξη εφαρμογής. Το πρώτο τετράμινο του 2007 είχαμε ολοκληρώσει την καταγραφή των ακινήτων. Αρχές καλοκαιριού ολοκληρώσαμε τις προτάσεις τροποποίησης. Μέσα καλοκαιριού κάνουμε την ανάρτηση, την πρώτη ανάρτηση. Υποβάλλονται περίπου 125 ενστάσεις. Πολλά τα θέματα, μικρός ο αριθμός των ενστάσεων, αλλά πολλά τα θέματα. Οι περισσότεροι που υπέβαλαν ενστάσεις είχαν πραγματικά δίκαια αιτήματα. Προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε όσα αιτήματα μπορέσουμε, μέσα στα πλαίσια βέβαια του νόμου. Οκτώβρη του 2007 ξεκινάει η διαδικασία των διοικητικών διεργασιών επεξεργασίας εγκρίσεων αποφάσεων εκ των ενστάσεων. 7 περίπου μήνες, Δημοτικό Συμβούλιο και Νομαρχιακό Στόχο. Ιούνιο του 2008 πάει η μελέτη στο υπερποδέν. Αναμένουμε περίπου ότι σε 5-6-7 μήνες, έτσι μας είπε το Γενικό Διευθυντής, θα έχουμε τελειώσει. Θα έχει περάσει από κεντρικό στόχο μελέτη και θα έρθει ξανά στο Δήμο για ανάρτηση. Εκεί αρχίζει μια τρομερή καθυστέρηση, περίπου 2 χρόνων. Η δικαιολογία ρωτούσαμε, πηγαίναμε και ξαναρωτούσαμε, ήταν ότι είναι πολύ φορτωμένο το Υπουργείο, έχει πολύ λίγο προσωπικό, προηγούνται άλλες πόλεις. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε με τον Α, με τον Β τρόπο, δεν μπορέσαμε να πετύχουμε τίποτα. Κάναμε ερώτηση στη Βουλή, καμία απάντηση. Ξαφνικά μετά τις εκλογές γίνεται ο συμπολίτης σας υπουργός, αρχίζει το διαχειρίζει το ίδιο το θέμα, ξεκινάει, ανοίγει επιτέλους ο φάκελος. Αρχίζουμε να διαβάζουμε τις ενστάσεις στο υπερφοδέ, να δούνε την ουσία του θέματος. Περνάει και εντερικό σκοπ, στάλει μετά στις αρχαιολογίες για γνωμοδοτήσεις. 1 χρόνο αυτή η διαδικασία, γνωμοδοτούν όλες οι αρχαιολογίες, ξαναπερνάει και εντερικό σκοπ. Είμαστε αυτό ακριβώς στο σημείο, όπου έχουμε περάσει για δεύτερη φορά και εντερικό σκοπ. Πριν μια εβδομάδα συνέβη αυτό, πρέπει τώρα η μελέτη να έρθει στο Δήμο, να αναρτηθεί για δεύτερη φορά, να ξαναπεράσει κεντρικό σκοπ, να πάει στο ΣΤΕ, να γυρίσει στο υπερποδέ για να γίνει ΦΕΚ. Μόλις γίνει ΦΕΚ, μπορούμε να την εφαρμόσουμε πλέον. Πολλοί θα αναρωτιούνται σήμερα και θα λένε ποια είναι η θέση, η επίσημη του Δήμου απέναντι στο σχέδιο πόλης. Είναι υπάγια θέση. Η θέση μας είναι να γίνει το σχέδιο πόλης, αλλά με τις λιγότερες αδικίες. Αυτό θα πρέπει να δούμε και αυτό θα πρέπει να μελετήσουμε. Κάποιοι θα μου πούν ότι, μα ναι, αυτό το είχατε σκεφτεί νωρίτερα, βέβαια, από τη μία μεριά στην άλλη, κάποτε θίγονταν 80, μετά θίγονταν 30. Μετά, όταν το ξαναείδαν το σχέδιο, θίγονταν 20. Και όταν λέω θίγονταν, δεν εννοώ αυτός ο οποίος θίγεται γιατί θα δώσει την εισφορά του που πρέπει να δώσει, γιατί και με το διάταγμα του 23, αν ήμασταν στο 1979 και μπορούσαμε να πάμε, θα δίναμε τους δρόμους. Θα δίναμε βέβαια και τα χρήματα, φαντάζομαι, για να ανοίξουν, να γίνουν τα όμβρια, να γίνουν όλα αυτά, να γίνουν οι αποχετεύσεις. Αυτό δεν μπορεί να αποφύγει κανένας. Είναι τα κοινοφελή έργα που πρέπει να γίνουν. Το 1/3 ο ιδιώτης, το 1/3 ο Δήμος και το 1/3 το κράτος. Αλλά εκείνο που όμως εμείς φωνάζαμε και λέγαμε πάντα, και εγώ δεν έχω σταματήσει να το λέω μέχρι και σήμερα και δεν αλλάζω γραμμή πλέψης, είναι τι θέλανε 10 στέγες γερόντων εκεί κάτω, τι θέλανε 10 βρεφονιπιακοί σταθμοί, τι θέλανε ένα πάρκο για όλη την πόλη εκεί κάτω, όταν λίγο πιο πέρα υπάρχει ένας χώρος ο οποίος έχει χαρακτηριστεί σαν μικροβιότοπος, και μην μου πείτε να σας πω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε πολύ φθηνή γη για να κάνουμε το πάρκο πόλης. Και ένα πράγμα που έγινε, λες και κάποιοι ήθελαν να τιμωρήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό τα χρόνια εκείνα και να μην προχωρήσει το σχέδιο από το 1984 μέχρι το 2011 που είμαστε σήμερα. Χάθηκαν άνθρωποι. Πάνω από 10.000 συμπολίτες μας έχουν μετικήσει σε άλλες πόλεις. Έχουν ψάξει να βρουν τρόπους για να χτίσουν αλλού. Έχει αδειάσει η πόλη μας. Ήταν σε άλλες ηλικίες πριν από 25 χρόνια κάποιοι και σήμερα προσπαθούν και αγωνίζονται για τα εγγόνια τους.
κάποτε πρέπει να τελειώσει. Αλλά να τελειώσει με το λιγότερο κόστος, με το λιγότερο αίμα. Θα ήθελα λοιπόν αυτή τη στιγμή, γιατί η πάγια ερώτησή μας είναι ποιο είναι εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει, τι είναι εκείνο που μπορεί να γίνει και να πάμε πιο όσο μπορούμε λιγότερα και όσο μπορούμε καλύτερα. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Μας έχει δώσει κάποιους δρόμους ο κύριος Δρομαλιάδης, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον μελετητή. Έτσι, να μην φανταστεί κανένας ότι έχουν κάποια σχέση αλληλεξάρτησης. Είναι ένας άνθρωπος, και επιτρέψτε μου, είναι ένας δικηγόρος που εμείς που νομίζουμε ότι φυγόμαστε, τον καλέσαμε να μας πει ποιους δρόμους μπορούμε να ακολουθήσουμε. Και σε συνεργασία με τον άνθρωπο που μελετάει το σχέδιο, γιατί βεβαίως θέλουμε όλοι το σχέδιο, και αν ρωτήσετε όλο τον κόσμο και εκείνους που φωνάζουν από το 84, και εκείνοι το θέλουν το σχέδιο πολύς. Δεν είναι κανένας που δεν το θέλει. Ούτε κανένας θέλει να ζει με το πρόβλημα και να φωνάζει και να ουρλιάζει. Αλλά θέλουμε ένα θέμα να λυθεί. Να λυθεί όσο γίνεται καλύτερα. Να λυθεί όσο γίνεται με λιγότερο βάρος σε κάποιους ανθρώπους. Και θεωρώ ότι οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση θα ήταν λάθος. Και εγώ που σας μιλάω, από την περιουσία μου, την ιδιοκτησία του πατέρα μου, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι φεύγει για να γίνει βρεφονιπιακός σταθμός. Όταν λίγα μέτρα πιο πάνω υπάρχει βρεφονιπιακός σταθμός. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι τρόποι. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που εγώ είμαι έτοιμος να τους ακολουθήσω. Όταν πρέπει, για την εφαρμογή. Έχουν γίνει σε άλλες πόλεις.